βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει. Σάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινό μελτέμι. Κι από την όχθη χύνονται στου ποταμού τα βάθη. Ποτάμι κόκκινο κρασί να ξέριψαν τα πάθη. Είχαμε μια σχέση πολύ παθιασμένη. Όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος και του το είπα... Του το είπες? Ναι, φυσικά και του το είπα. Στόχος μας είναι να καταστρέψουμε τη φετινή εισόδια των Μαρθέων ή θέλουμε την ολική τους καταστροφή? Ολική καταστροφή. Δεν θέλω να ξανασηκώσουν ποτέ κεφάλι. Όλη μέρα σε περιμένω. Μη με πιέζεις. Φαντάζεσαι να με δουν να μπαίνω νυχτιάτικα σε ξενοδοχείο? Εδώ είναι μικρή κοινωνία, όλοι με ξέρουν. Μου κρατούσες κρυφό ένα παιδί εδώ και 7 χρόνια και ξαφνικά εμφανίζεσαι μπροστά μου από το πουθενά για να ζητήσεις τι? Το ήξερες ότι υπάρχει αυτό το παιδί, Σύφη? Εγώ? Δεν είχα ιδέα. Είναι εδώ. Μην κοιτάς έτσι, για τον Αχιλλέα μιλάω. Πες του να φύγει αμέσως γιατί θα γίνει φωνικό. Ανακάλυψε κάτι. Τι ανακάλυψε? Ο γάμος ακυρώνεται. Το απαγορεύω εγώ. Ακούς? Το κορμί μας στο πρίμαδιστα. Ναι. Πού είσαι? Στο αεροδρόμιο. Φεύγω για Αθήνα. Παράτα την Αθήνα και σήκω και έλα αμέσως στο σπίτι της Βασιλικής. Γρήγορα. Γιατί? Τι είπες? Δεν το κατάλαβα. Σε μισή ώρα πετάω για Αθήνα. Γιατί να έρθω στη Βασιλική? Τι συμβαίνει? Σύφη, η Βασιλική δεν είναι μέσα στο σπίτι και η Μελίνα άνοιξε πριν από λίγο σε ένα τύπο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Μαζέψου, Μινά. Έχεις ξεφύγει τελείως. Ξεκόλαρε, παιδί μου, με τη ζήλια σου. Η Μελίνα δεν είναι τέτοια. Σύφη, άκουσέ με. Επιμένω, ξέρω τι λέω. Έλα, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Τι έγινε? Ο Μινάς ήταν στο τηλέφωνο. Ναι, άσε με τον ηλίθιο, με τσάτισε πρωί-πρωί. Πάμε, πάμε. Ναι. Είναι μεγάλη τρελή αυτό που κάνουμε, Χιλιά. Αν σε δει κάποιος γνωστός, πώς θα δικαιολογηθούμε? Εδώ ο τόπος είναι μικρός. Έχω και προβλήματα με το Σύφη. Τι προβλήματα? Μη χαίρεσαι, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να λυπηθώ κιόλας. Κοίτα με. Μη φοβάσαι τίποτα. Πώς να μη φοβάμαι? Το ξέρεις ότι η Δάφνη μας είδε? Το ξέρω. Με πήρε τηλέφωνο. Τι? Και μου το λες τώρα? Δεν πρόλαβα πιο πριν. Κοίτα, θέλω να ηρεμήσεις. Εδώ που ήρθαμε δεν πρόκειται να μας δει κανείς. Πόσο όμορφη είσαι. Μίνα! Τι κάνεις εδώ? Παρακολουθείς τη Βασιλική? Τι ερώτηση ήταν αυτή, Δάφνη? Ξέρω πολύ καλά τι ρωτάω, γιατί δεν είσαι στα μπέλια. Στα χωράφια γίνεται χαμός, είμαστε στην εποχή του τρίγου και εγώμαστε. Τη δουλειά μου ξέρω να την κάνω πάρα πολύ σωστά. Όσο για το αν παρακολουθώ τη Βασιλική ή όχι, είναι κάτι που δεν σου πέφτει λόγος. Είναι προσωπικό το ζήτημα. Ναι, μου πέφτει και μου παραπέφτει. Διότι εγώ ετοιμάζω μία σειρά εκπομπών όπου η Βασιλική θα είναι μουσική επιμελήτρια και θα υπάρχει και ένας καθηγητής που ειδικεύεται στην ιστορία της Κρήτης και συμμετέχει και η Μελίνα που όπως γνωρίζεις έχει πάρει δίπλωμα θεατρολογίας. Και έχουμε όλοι ραντεβού εδώ.
Και επειδή τον άνθρωπο μας τον έχει στείλει ο δήμαρχος, δεν θέλω να γίνω ρεζίλη με τη ζήλια σου. Τι με κοιτάς, μωρέ, έτσι. Σε ρώτησα κάτι. Θέλω να το ακούσω. Ναι. Αισθάνομαι όπως και εσύ. Αλλά δεν είναι εύκολο. Έχω τύψεις για το Σύφη και ας μην είμαστε καλά τελευταία. Δεν θέλω να μιλάς για τον άντρα σου. Σε θέλω. Δεν μπορώ. Δεν νιώθω άνετα, ούτε είμαι έτοιμη. Μην κοιτάς τότε εκείνη τη νύχτα. Έλα με εκείνη τη νύχτα. Αφού είπαμε τι συνέβη. Εντάξει. Θέλω να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σε πιέσω ποτέ. Φοβάμαι, Αχιλλέα. Φοβάμαι πολύ. Όσο είμαι εγώ εδώ, δεν θέλω να φοβάσαι τίποτα. Δεν πρόκειται να σε πειράξει ποτέ κανείς. Εγώ είμαι εδώ. Κοκάλος, παιδάκι μου. Άντε πήγαινε, φύγε, έλα, έλα, έλα. Και πρόσεχε μην αμυτιστήσεις σε καμιά γωνία και καθυστερείς την βασιλική που έρχεται, θα έχεις να κάνεις μαζί μου, συνεννοηθήκαμε. Έλα, βρε, βασιλική μου, πού είσαι. Ο άνθρωπος έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ ώρα μαζί με τη Μελίνα σπίτι σου, ναι. Μπαίνω κι εγώ τώρα μέσα. Δεν είπαμε να πάρεις άδεια. Σε παρακαλώ, μην με εκθέσεις στο δήμαρχο. Τι λες, ρε Δάφνη. Θα ισχάζει εντελώς. Ακριβώς. Ναι, γι' αυτό σου λέω, έλα, σε περιμένουμε. Καλά, εσύ ακόμα εδώ είσαι. Πήγαινε, παιδάκι μου, στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Έλα, έλα, κουνήσου. Έλα, έλα, έλα. Η Βασιλική θα τέλειωσε νωρίτερα. Μπράβο! Είσαι και αφελής. Αν δεν ήμουν εγώ, τι θα έκανες? Δάφνη, τι κάνεις εδώ? Εγώ! Εγώ τι κάνω εδώ? Μου ζητάς και τα ρέστα? Πού είναι αυτός, κρύφτηκε? Νεύρα μου με τον Αχιλλέα. Εκνευρίζεις με αυτή του η αναισθησή. Μπορείς να μου πεις τώρα που είναι? Στην Αθήνα. Πού άλλο, αφού ξέρεις. Εχταρίε, τι συμβαίνει? Μήπως έχει κάποια γκόμενα και την πήγαινε να φέρνει στην Κύπρο? Το γνωρίζεις κι εσύ και δεν μου το λες? Εγώ δεν έχω ιδέα για το τι κάνει ο Αχιλλέας. Αχιλλέας είναι αυτός, όλο και κάποια θα έχει. Μα τι να κάνουμε, να το δέσουμε αφού δεν αλλάζει? Και εσύ ας πίστευες πως άλλαζε μετά το γάμο. Ποτέ δεν το πίστεψα. Περίμενα όμως ότι θα είναι πιο διακριτικός. Η Ευρυδίκη βγάζει καπνούς από τα αυτιά. Ας πρόσεχε κι αυτή. Αλλά εσύ φταις που τον πίεζες. Είχες λυσάξει να την παντρευτεί. Εχταρέ, γνωρίζεις κάτι και δεν μου το λες? Εγώ για τον Αχιλλέα? Όχι, τι να ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πάμε στις δουλειές μας. Δεν το περίμενα αυτό από σένα, Μελίνα. Τόση επιπολαιότητα. Εντάξει, την πρώτη φορά σε δικαιολόγησα, αλλά εδώ υπάρχει και συνέχεια. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Μην τα βάζεις με τη Μελίνα. Εγώ την πίεσα να βρεθούμε. Ήθελα να μιλήσουμε. Α, έτσι το λέμε, Αχιλλέα. Με περνάς για χαζή. Λοιπόν, Μελίνα, φεύγεις επί τόπου και παίρνεις τηλέφωνο τη Βασιλική και την ενημερώνεις. Ο Μινάς επίστεψε. Το ελπίζω. Γιατί είναι και καχύποπτος. Ορίστε, δεν έχει αναχωρήσει ακόμα το αεροπλάνο. Φαντάζεσαι να μην το πιστέψει ο Μινάς και να πάρει το ΣΥΦ τηλέφωνο και να γυρίσουν και να έρθουν εδώ και να μας πιάσουν και να θεωρήσουν ότι εγώ. Ότι είναι εραστής μου ο Αχιλλέας. Αχ, Παναγία μου. Έλα, φύγε, φύγε!
Θα φύγω κι εγώ από την πίσω πόρτα. Εννοείται! Ευτυχώς που εσένα σε μυρίστηκα και σε παρακολούθησα. Και εσένα σε πρόδωσε το καράβι. Δεν γίνεται να σφυράει ταυτόχρονα και στα Χανιά και στον Πειραιά. Λοιπόν, εσύ φεύγεις από μπροστά. Εσύ φεύγεις από πίσω και εγώ καθόμαι στη μέση να σας κάνω πλάτες. Τα έσχη! Τα έσχη! Λοιπόν, Μελίνα τον νου σου. Αν δεις το Μινά, θα πεις ότι εγώ περιμένω την Βασιλική μαζί με τον άνθρωπο που μας σύστησε ο Δήμαρχος. Και ότι εσύ είχες μια επίγουσα δουλειά και πρέπει να φύγεις, κατάλαβες? Ναι. Χίλια συγγνώμη, αλλά κάπου πρέπει να πω στο κινητό μου. Εδώ το έχω. Δεν ξέρω ούτε το όνομά σας ούτε που μένετε, για να σας το φέρω. Ορίστε. Κάτω από την καρέκλα το βρήκα. Ευτυχώς. Καθίστε, πάρτε μια ανάσα. Να κεράσω ένα καφεδάκι. Ναι, αλλά αυτή τη φορά θα τον πληρώσω. Αποκλείεται. Θα με μαλώσει, κυρία Κωνσταντίνα. Να το φτιάξω όπως το προηγούμενο. Ναι, ευχαριστώ. Δεν σας έχω ξαναδεί σαν μέρη μας. Θεραστικός. Ναι, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και έχω κάτι φίλους εδώ και ήρθα να τους δω. Ωραίο το χελιδόνι σας. Εγώ σερβίρω μόνο όταν η κυρία Κωνσταντίνα έχει εξωτερικές δουλειές. Ή έχει πέσει πολλή δουλειά, όπως τώρα. Δεν είμαι μόνιμος. Μάλιστα. Η κυρία. Η κυρία. Ποια κυρία? Η κυρία που έπεσε και χτύπησε το πόδι της και της έβαλα πάγο. Είναι καλύτερα, μάθατε? Εντάξει, εντάξει. Ευτυχώς δεν ήταν τίποτα. Ωραία. Νομίζω πως την ξέρω από κάπου. Ίσως από την Αθήνα. Εκεί ζούσε πριν χρόνια. Γνωστή φυσιογνωμία. Το μικρό το θυμάμαι, Δάφνη. Το επίθετο δεν έχω συγκρατήσει. Νικολάου. Σύζυγος του Διαμαντή Νικολάου. Που συνεργάζεται με τους Γιανακάκηδες στο Ινοπείο, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως, και η κυρία Κωνσταντίνα ήθελε να σας ευχαριστήσει, γιατί περιποιηθήκατε την κυρία Δάφνη. Πάω μέσα να τη φωνάξω. Εσύ ντροπή σου, Βασιλική. Ντροπή σου, γιατί αν ήσουν πραγματική φίλη θα της είχες βάλει μυαλό. Όχι να της κάνεις πλάτες για να συνεχίσει με αυτόν. Φέρθηκα νόητα. Σου ζητώ συγγνώμη, Δάφνη. Εμένα μου ζητά συγγνώμη. Στο σύφι να ζητήσει συγγνώμη, αλλά σε παίρνει. Δεν σε παίρνει, θα σε σφάξει το γόνατο. Λοιπόν, βάλτε μυαλό γιατί παίζει με τη φωτιά. Το κατάλαβε, Βασιλική. Το κατάλαβε. Όχι, φαντάσου να ήταν ο Μινάς απ' έξω και να άνοιγε την πόρτα και να του έκανε τσακωτού. Χριστέ μου. Θα το μαθαίνει και ο διαμαντή μου. Δεν μπορώ, θα με τρελάνετε. Ό,τι και να πει, έχει δίκιο. Το ξέρω. Το ξέρω ότι έχω δίκιο, αλλά να το βράσω το δίκιο. Τα μυαλά στάγεται πάνω από τα κεφάλια σας. Όλοι σας! Δεν μπορώ να με συγχύσετε πάλι πρωί-πρωί. Είπες ότι ήθελες να έρθεις στην Αθήνα για να δεις κάτι φίλου σου, να έρθεις για βόλτα. Με έπεισες. Τώρα γιατί μου τα αλλάζεις? Τι είμαι, ανήλικος? Σώπα. Την οικονομική διαπραγμάτευση θέλω να κάνω μόνο. Εσένα θα σου πάρει τα σόφρακα. Καλά, φεύγω, γιατί αν κάτσω μισό λεπτό μαζί σου θα τσακωθούμε πολύ. Σώψε κάτι, ρε Σύμφη. Αυτή τη Αγγελική θα την κρατήσω εδώ μέχρι να έρθεις. Μετά φεύγω και τα λέτε οι δυο σας. Καλά. Έλα, Δάφνη. Ναι, φτάσαμε. Ο Σύφης πήγε να κάνει την εξέταση DNA. Αυτή την ώρα θα γυρίσουμε, ναι. Απόψε το βράδυ. Σου έλειψα. Έλα, ρε Δάφνη, πότε πρόλαβα κιόλας, ε. Ήρθες. Ωραία, γιατί ήθελα λίγο να σου μιλήσω. Τι έχεις? Τίποτα. Πώς τίποτα, ρε Μελίνα, αφού έκλαιγες? Τι, δεν είμαστε φίλες εμείς οι δυο συντελικοί? Τι συμβαίνει? Δεν ξέρεις. Τι, για το παιδί? Κάτσε πρώτα να αποδειχθεί πως είναι του Σύφη. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Θα διακινδύνευε αυτή να πει ένα τέτοιο ψέμα από τη στιγμή που ξέρει ότι σε 15 μέρες θα αποδειχθεί. Μην κοροϊδευόμαστε, Αναστασία. Το παιδί είναι σίγουρα του Σύφη. Στο μεταξύ, εγώ έχω μάθει κι άλλα για αυτή την ιστορία. Όπως? Η Αγγελική δεν ήταν μια απλή περιπέτεια για τον αδερφό σου. Είχαν μια παθιασμένη σχέση και ας κράτησε λίγο. Συναντήθηκαν ξανά πριν από 3 χρόνια για μια νύχτα. Αδύνατον.
Ευχαριστώ που δεχτήκατε να με δείτε. Σας ακούω. Καταρχήν, ο Σύφης ξέρει για τη συνάντησή μας. Ο Σύφης ξέρει τα πάντα. Ας περάσουμε κατευθείαν στο ψητό. Πόσα θες, Αγγελική? Λυπάμαι, κύριε Νικολάου, αλλά δεν έχω να συζητήσω τίποτα μαζί σας. Τα περιμένω το Σύφη. Κι ύστερα είπατε ότι όλα αυτά θα τα βρούμε μετά το αποτέλεσμα της εξέτασης. Ή κάνω λάθος? Επειδή, όπως φαίνεται, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό, θα σου κάνω ένα πρόλογο. Μάθε ότι εκβιασμούς δεν σηκώνουμε, οικογενειακός. Μην περιμένεις ούτε ένα ευρώ περισσότερο από όσα λέει ο νόμος. Και η γυναίκα του Σύφη ξέρει τα πάντα. Έτσι μη φανταστείς ότι μας κρατάς το χέρι και θα υποκύψουμε, ε? Εγώ να δεις. Εσύ τι, Κωνσταντίνα μου? Παιδί μου, τριγυρνούσε εδώ αυτός που σου έβαλε πάγο στο πόδι όταν χτύπησες και μου είπε ότι είναι Θεσσαλονικιός. Και τι έχεις προσωπικά με τους Θεσσαλονικούς? Βάζε καλός. Εσένα ταράχτηκα, μωρή Δάφνη, γιατί ρώταγε πολλά και διάφορα. Και σκέφτηκα μήπως τον είχες πελάτη. Τι ρωτούσε δηλαδή? Ποια είσαι, λέει. Δεν θυμότανε το επίθετό σου. Μέχρι εκεί του είπα. Μετά του άλλαξα κουβέντα. Λύσαξε όμως ότι του θύμιζε κάτι φυσιογνωμία σου. Εσένα δεν σου θύμιζε τίποτα? Ναι, εντελώς τίποτα όμως. Είχες πελάτες από τη Θεσσαλονίκη. Πώς δεν είχα? Πολλούς. Αλλά δεν τους θυμάμαι κιόλους. Αχ, Θεέ μου, δεν ξεφύγω ποτέ από το παρελθόν. Αυτός θα ξαναπεράσει, είπε. Τι θα κάνεις, Δάφνη, να μ' αρχίσεις τις ερωτήσεις? Τον βλάκα θα κάνω. Τι να κάνω? Αχ, Θεέ μου, βάλει το χέρι σου, σε παρακαλώ. Γενικά. Και τώρα που το θυμήθηκα, τι κουλά ήταν αυτά που μου λέγεις στο τηλέφωνο και γιατί με έλεγες Βασιλική? Πέρασα τέτοια ταραχή που αν στα πω θα σου σηκωθεί η τρίχα. Βάλε ένα καφέ να έρθω στα ίσα μου. Έλα, βάλε. Εγώ θα βάλω. Αλλά κοίταξε να ηρεμείς, κακομοίρα μου. Είσαι κατακίτρινη. Θα καταρρεύσεις. Μην ανησυχείς, αντέχω. Παρόλο που πήγα να με στείλουν αδιάβαστη πρωί-πρωί. Ευτυχώς που ο διαμαντής μου είναι στην Αθήνα. Ευτυχώς. Εντάξει, με την εξέταση. Την έκανες, τελείωσες? Ναι, σε περίπου 15 μέρες θα βγουν τα αποτελέσματα. Ωραία. Θα πάω μια βόλτα να αγοράσω και ένα δώρο της Δάφνης. Πείτε τα, έτσι. Σκληρό καρύδι ο θείος σου, αλλά φαίνεται δεν με ξέρει καλά. Καταρχήν, δεν θέλω να νομίσεις ότι θέλω να σου διαλύσω το γάμο ή ότι σε διεκδικώ σαν άντρα. Παρ' όλα αυτά, το γάμο μου κοντεύεις να τον διαλύσεις, Αγγελική. Γιατί εμφανίστηκες τώρα? Πριν την κρίση στην Ελλάδα ήμουν μια χαρά. Αποφάσισα να είμαι μια ανήπαντρη μητέρα, εφόσον εσύ τότε δεν ήθελες το μωρό. Και αυτό είναι όλο. Τόσο απλό. Δυστυχώς όμως οι καταστάσεις άλλαξαν και πρέπει να εξασφαλίσω το παιδί μου. Σε κάλυψα? Όχι. Γιατί πριν 3 χρόνια που ξαναβρεθήκαμε, δεν ανέφερες καν ότι υπάρχει ένα παιδί. Γιατί? Πρώτον, πριν 3 χρόνια ήμουν μια χαρά οικονομικά. Και δεύτερον, με πρόσβαλε σαν γυναίκα εκείνη τη νύχτα. Δεν πρόλαβα καν. Εγώ σε προσέβαλα. Πότε? Θυμήσου λίγο. Βρεθήκαμε σε εκείνο το μπαράκι. Κάτι νιώσαμε. Κάναμε ό,τι κάναμε. Και αμέσως μετά γύρισες και μου είπες να ξεχάσω ό,τι έγινε και ότι ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Μάλιστα. Τι ακριβώς ζητάς από μένα, Αγγελική? Χρήματα. Να συνεχίσει η μικρή να έχει την ίδια ποιότητα ζωής με πριν. Να πηγαίνει σε ίδια σχολεία, να μορφωθεί, να την εξασφαλίσω. Με την κρίση στην Ελλάδα, οι γονείς μου κι εγώ χάσαμε το εργοστάσιο, Σύφη. Έχουμε χάσει τα πάντα. Ρε Μελίνα μου, αγαπιέστε πολύ με το Σύφη. Και αυτό θα δεις, θα μετρήσει, θα τα αντιμετωπίσετε όλα με ψυχραιμία. Σε δικαιολογώ γιατί είναι αδερφό σου και δεν μπορείς να είσαι αντικειμενική. Αλλά αν σου είχε ρίξει σε ένα κέρατο ο άντρας σου, Αναστασία, θα τον είχες χωρίσει την ίδια στιγμή.
Πιθανό. Πολύ πιθανό. Και δεν θέλω να σου λέω ψέματα. Ναι. Πήρα να δω αν είσαι καλά. Μπορείς να μιλήσεις? Όχι. Μάλλον καθόλου. Θα μιλάω εγώ, μην απαντάς. Φεύγω, έκοψα εισιτήριο. Πάω στο ξενοδοχείο να μαζέψω τα ρούχα μου και μετά κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Θα γυρίσω πάλι όμως ξανά, κρυφά, σε δύο μέρες. Δεν νομίζω ότι πρέπει. Αφού το θέλουμε και οι δύο, δεν υπάρχει, δεν πρέπει. Να ξέρεις ότι αισθάνομαι πολλά για σένα. Λοιπόν, πάρε με μετά όταν θα είσαι μόνη. Θα περιμένω. Όλα καλά? Ναι, από το Δήμο ήταν. Ετοιμάζουμε κάτι με τη Δάφνη. Τι, ξεκίνησες δουλειά? Ωραία, μπράβο. Ναι, αλλά δεν είναι επίσημο ακόμη. Μελίνα, θέλω να ξέρεις ότι καταλαβαίνω απόλυτα πώς νιώθεις μετά από όλα όσα έγινα. Πίστεψε με. Ξέρω πολύ καλά από προδοσία. Είχε ατύχημα με το αυτοκίνητο. Χτύπησε δηλαδή? Έσπασε το πόδι της, κάποια αναπνευστικά προβλήματα είπαν. Αλλά αν δεν δω από κοντά ησυχάζω. Δύο μέρες άδεια θέλω μόνο. Να πας, Αντώνη. Μάνα είναι μόνο μία. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Να πας και να δώσεις και περαστικά στη μάνα σου. Σιδερένια, πότε πετάς για Θεσσαλονίκη? Σε 2 ώρες. Λοιπόν, φεύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είσαι αγόρι μου εδώ στην Κρήτη. Ήθελα να ανοίξει γίνα με καταπιεί, Μελίνα. Σκουπίδι με έκανε η Δάφνη. Κουρέλι έγινα. Το υποψιάστηκε και με παρακολούθησε. Από μια μεριά ευτυχώς που το έκανε. Αλλιώς θα άνοιγε στο Μινά. Εκείνος θα μπαίνει μέσα σίγουρα, θα βλέπει τον Αχιλλέα και άστα. Αλήθεια, ο Αχιλλέας τελικά γύρισε. Τώρα είναι στο αεροδρόμιο. Πετάει για Αθήνα και από εκεί για Κύπρο. Σου λείπει ήδη. Ωχ, τι πάθαμε. Μελίνα μου, κοίτα, έχει δίκιο η Δάφνη. Αν μαθευτεί θα γίνει χαμός. Ήδη το ξέρουμε πάρα πολύ. Κόφτω όσο είναι ακόμα καιρός. Δεν ξέρω αν μπορώ. Αν έχω τη δύναμη τώρα πια. Είσαι δυνατή εσύ. Όλα τα μπορείς. Πήγαινε τώρα σπίτι. Θα γυρίσει ο Σύφης και δεν θα σε βρει εκεί. Δεν είναι σωστό. Τι το ρωτάς και το ξαναρωτάς, αφού δεν θέλει να σου πει? Κάτσε ρε Σύφη, έχω απορία. Προχτές εγώ τον έβαλα στο αεροπλάνο. Ξανάρθες στην Κρήτη κρυφά από όλους. Ακριβώς. Δεν το ξέρουν ούτε τα αδέρφια μου, ούτε η γυναίκα μου. Κυρίως αυτή. Να με συμπαθάς, αλλά δεν καταλαβαίνω. Εγώ κάτι κατάλαβα. Άντρες είμαστε, διαμαντοί. Ακόμα δεν κατάλαβες τι παίζεται στα Χανιά. Μα το Θεό όχι. Ένοιγμα που βάλεις, ρε Αχιλλέα. Έχετε ωραία κορίτσια στην Κρήτη. Ένας άντρας δεν μπορεί να αντισταθεί εύκολα. Εμπέστα μου, ρε Αχιλλέα. Ρε, καλά, πότε πρόλαβες και είδες όλα τα ωραία κορίτσια στην Κρήτη, στο πατητήρι? Κάπου εκεί γύρω. Λοιπόν, να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να πάω γιατί θα χάσω την πτήση μου. Τώρα
Αν θέλετε να πείτε κάτι στο Ματέο, δεν μπορώ να σας το απαγορεύσω. Ναι ρε, μην τρελαίνεσαι. Δεν υπάρχει λόγος. Φύγε. Έλα, έλα. Καλό ταξίδι. Έλα, γεια. Κοίτα να δεις, Αχιλλέας. Πότε τα ψήνετε και πότε τα προλαβαίνετε εσείς οι νέοι, είναι πραγματικά απίστευτο. Ναι, είδαμε και εσένα, που στην ηλικία σου είσαι με τη Δάφνη. Έλα, έλα, έστασα ίδιες προχώρα. Ρε φίλε, είσαι σίγουρος. Φιλιόντουσαν στο στόμα. Ρε Μινά, παιδιά είμαστε. Πόσες φορές να πούμε ναι. Καλά, γι' αυτό με κουβάλισες από το Ρέθυμνο. Όχι, 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 όχι γι' αυτό. Θέλω να δεις αυτές τις φωτογραφίες και να μου πεις αν είναι αυτή η τύπισσα που φύλαγε τον τύπο. Αυτή είναι. Δεινά, καμία σχέση. Καλά, τι γίνεται. Λάθος γυναίκα πιάσαμε. Κάπως έτσι. Βγήκε λαυράκι πάντως. Στην πέσανε δύο τσογλάνια στην Ερμιά. Η Βασιλική της είχε δώσει το αμάξι. Για να σε αποφύγει το έκανε, για να νομίζει ότι δεν είσαι στο σπίτι. Δηλαδή, τι λαβράκι πιάσαμε. Πολλά ρωτάς. Κοίτα τη δουλειά σου. Άντε, την έκανα. Τι, έτσι απλά ένα γεια, ψυχρό, ούτε ένα φιλί. Όλα καλά, είχες καλό ταξίδι. Ναι, μια χαρά. Η εξέταση στη DNA έγινε. Ναι, τώρα περιμένουμε. Σε 15 μέρες θα βγουν τα αποτελέσματα. Μελίνα. Θέλω να ξέρεις ότι αυτό το παιδί δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Μόνο με σένα θέλω ένα παιδί, με καμία άλλη. Άσε αυτή την κουβέντα, σε παρακαλώ. Okay. Έμαθα, άρχισες δουλειά. Κάτι είπε η Δάφνη στον Διαμαντή. Ναι. Μας οργάνωσε με τη Βασιλική και με κάποιον που γνωρίζει για την ιστορία της Κρήτης. Δηλαδή ο δήμαρχος τον έστειλε. Ωραία. Ρε μωρό μου, έλα να είμαστε καλά και θα τα αντιμετωπίσουμε όλα μαζί. Τίποτα δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μαζί, Σύφη. Σου έκρυψα κάτι. Είχα μια συνάντηση με την Αγγελική σου. Τη σπάσω στο ξύλο την ηλίθεια. Γιατί? Επειδή μου είπε ότι πριν από 3 χρόνια είχατε ένα τρυφερό παρεδώσε. Ότι κάνατε έρωτα. Γιατί με κοιτάς με αυτό το ύφος. Μου είπε αλήθεια. Δεν απαντάς. Μου είπε την αλήθεια, Σύφη. Ναι. Δεν θέλω να σε βλέπω. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αστασία, σε ερωτεύτηκα παράφορα. Σου είπα ψέματα τότε. Δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένος πλέον. Αναστασία, υπήρξε λόγος σοβαρός και έγινε ό,τι έγινε. Με εκβίασαν, Αναστασία. Πες μου τι να κάνω άλλο. Να μη σκέφτομαι. Σ' αγαπώ ακόμα, παραδέχομαι. Η αγάπη διεκδικείται, δεν παρέχεται. Σε γελίος. Κι ο καημός που έχω για σένα δεν αντέχεται. Μη με παίρνεις και με ψάχνεις
Μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Νιώθω αηδία, πραγματικά. Μου έρχεται να κάνω εμετό. Κατάλαβες γιατί πρέπει να ματαιώσεις το γάμο. Γιατί δεν πρέπει να ξέρει κανένας τίποτα. Θα το πάρεις όλο πάνω σου, Ματθαίο. Θα πεις ότι είσαι ερωτευμένος με άλλη. Ακούς? Ματθαίο, θέλω να μιλήσουμε. Ευρυδίκη, τι κάνεις? Πώς πάνε οι εργασίες στο σπίτι, ολοκληρώνεται? Κοντεύουμε. Πέρασα από εκεί, είναι όλα εντάξει. Αλλάξαμε και κάτι πλακάκια στο μπάνιο που θέλαμε. Τέλος πάντων, δεν είναι για αυτό που σε θέλω. Αλλά, σ' ακούω. Ο αδερφός σου μου έκανε τη χάρη και μου έστειλε μήνυμα ότι γυρίζει από Αθήνα. Α, ωραία. Πού είναι τότε το πρόβλημα? Ματθαίο, συμβαίνει κάτι με τον Αχιλλέα. Μήπως έχει γκόμενα και μου το κρύβεις? Τι είναι αυτά που λες τώρα, είσαι σοβαρή? Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Κάτι δεν μου κάθεται καλά με τον Αχιλλέα και θέλω να ξέρω. Είσαι ειλικρινής, γι' αυτό σε ρωτάω στα ίσια. Κοίταξε να δεις, Ευρυδίκη. Θα σου μιλήσω ευθέως. Πρώτα απ' όλα δεν κρύβω τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα και δεν καλύπτω κανένα. Δεύτερο, θέλω να σου πω κάτι και να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Ο Αχιλλέας δεν σηκώνει χαλινάρι στο λαιμό του. Μην λοιπόν του κάνεις γκρίνιες και ζήλιες και άλλα τέτοια γυναικουλίστικα. Δεν τα σηκώνει. Θα τον χάσεις και μην πεις μετά ότι δεν σε προειδοποίησα. Δηλαδή με λίγα λόγια μου ζητάς να κάνω το κορόιδο σε ό,τι και αν συμβαίνει? Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Ευρυδίκη, ξέρεις πολύ καλό ότι σε στηρίζω. Στήριξα αυτό το γάμο, ήθελα αυτό το γάμο, ήθελα να παντρευτείτε, να κάνετε οικογένεια. Όμως ο Αχιλλέας, αλλιώς αντιλαμβάνεται το γάμο, αλλιώς αντιλαμβάνεται την οικογένεια. Και το γνώριζες αυτό. Ή κάνω λάθος? Με δουλεύεις? Τι θα πει είχαμε τσακωθεί και πήγες στην Αθήνα? Έκανες έρωτα μαζί της, ναι ή όχι? Ναι, αλλά έχεις φάει κόλλημα και δεν ακούς. Είχαμε τσακωθεί άσχημα, είχαμε πετάξει βαριές κουβέντες. Μου είχες ζητήσει να χωρίσουμε. Καταρχήν, ποιος με διαβεβαιώνει ότι έγινε τότε? Για σκέψου λίγο. Αφού το παραδέχομαι εγώ, θα μπορούσα να το αρνηθώ. Οκ, έκανα βλακεία. Αλλά είχαμε όντως τσακωθεί πάρα πολύ άσχημα. 100 φορές, όχι μία, όπως όλα τα ζευγάρια. Αλλά και τι με αυτό? Δηλαδή, κάθε φορά που θα τσακωνόμαστε, εσύ θα κάνεις τις βόλτες σου και θα πηγαίνεις με τη μία και με την άλλη ή με αυτή την Αγγελική? Άσε που μου το έκρυψες και αυτό. Ορισμένα πράγματα δεν λέγονται. Μελίνα. Έκανα βλακεία. Έχεις δίκιο. Και το παραδέχτηκα και σε εκείνη τη στιγμή. Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα. Ότι με εκείνη την κυρία, όχι μόνο έχετε ένα παιδί μαζί, αλλά ξαναβρεθήκατε και πριν από 3 χρόνια. Και κάτι δεν μ' αρέσει γενικότερα σε αυτή την ιστορία. Μόνο εσένα αγαπάω. Με περίεργο τρόπο, όμως. Εκτός κι αν με εκείνη, ζήσατε ένα φλογερό σεξουαλικό ειδύλιο επειδή μαζί μου δεν τη βρίσκει στο κρεβάτι. Αυτό είναι κάτι που νιώθεις εσύ, όχι εγώ. Δεν μπορούσα να μείνω άλλο μακριά σου, αγάπη μου. Εντάξει. Έλα. Μπαμπά, τα λουλούδια. Έλα, αγάπη. Τι έχουμε, Σου μαζέψα δύο λουλούδια όπως θα αρέσουν για να βάλεις στο δωμάτιο σου. Μυστικό. Δεν τα έδωσα στη θεία Ευρυδίκη. Αγάπη μου, εσύ. Βλέπεις, τούτα καμνείς και αγαπώ σε πιο πολύ από όλους. Πιο πολύ από όλους. Αυτός είναι έρωτας. Όχι αστεία. Ζηλεύει ο Μπαμπάς. Έχει σκάσει από το κακό του. γέλα εσύ. Πες αλεύρι. Αλεύρι. Η Ευρυδίκη σε γυρεύει. Ήταν πριν με τον Ματθαίο μέσα στο σαλόνι. Τον είχε στριμώξει για τα καλά. Μπράβο τη, συγχαρητήρια. Και τώρα πού είναι, με τη Δήμητρα μιλούν? Όχι. Η Δήμητρα βγήκε με μια παλιά τη φοιτήτρια. Τέλος πάντων, πήγαινε εσύ τώρα πάνω να τα ακούσει από την Ευρυδίκη. Τι να ακούσει από τη θεία Ευρυδίκη? Γκρίνια.
Άντε που κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Αλλά τι λέω. Γυναίκα, είσαι εσύ. Τέλος πάντων, Μαρίνα μου, πρέπει να πάω πάνω εγώ τώρα. Και φοβούμαι πάρα πολλά. Δίε, ακόμα ένα φιλί. Έλα ρε φίλε, σε περιμένω μία ώρα. Πάμε να φύγουμε να πιούμε ένα ποτό γιατί έχω πολλά νεύρα. Τι έγινε, τσακώθηκες με τη γυναίκα σου? Εγώ φταίω έτσι. Συγγνώμη αδελφέ, δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση έτσι άδικα. Είσαι όμως και εσύ πολύ βλάκας. Ο άντρας που την είδες μαζί ασχολείται με κάτι πολιτιστικά, με τη Δάφνη. Έτσι μου είπε ο Διαμαντής. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που τσακωθήκαμε. Αλλά? Για το γνωστό θέμα της Αγγελικής. Παρ' όλα αυτά, εσύ έχει το νου σου στη Μελίνα. Μίλα στα ίσα, ρε, σαν άντρας. Δεν ξέρω κάτι. Ξέρω μόνο ότι όλες είναι ίδιες, Σύφη. Εσύ έχεις το μικρόβιο της ζήλιας, αγόρι μου. Η Μελίνα δεν είναι ίδια με τις άλλες. Εγώ φταίω, εγώ είμαι ο ηλίθιος, εγώ τα κάνω σκατά. Λοιπόν, έλα, πάμε να φύγουμε γιατί θέλω να πιω. Έλα, έφτασα Κύπρο, μπορείς να μιλήσεις? Ναι, όλα καλά. Ναι, πρέπει όμως να σε προειδοποιήσω για κάτι. Στο αεροδρόμιο πέσα μούρι με μούρι με το Σύφη και το Διαμαντή. Όχι, Θεέ μου. Και? Μην πανικοβάλλεσαι. Εντάξει, ήταν μπάλωσα. Είσαι σίγουρος ή μου το λες για να με ηρεμήσεις? Μίλησες με τον άντρα σου και σου έδωσε να καταλάβεις κάτι. Τα μπάλωσα, σου λέω, εντάξει. Πώς, με ποιο τρόπο? Δεν έχει σημασία. Στο αεροπλάνο σε σκεφτόμουν πολύ. Σκεφτόμουν τι ωραία που θα ήταν να είμαστε μαζί. Να πηγαίναμε ένα ταξίδι δυο μας. Μόνο οι δυο μας, για μια εβδομάδα. Μην κάνεις όνειρα που δεν γίνονται. Όλα γίνονται. Εσύ, θες να πάμε ένα ταξίδι δυο μας? Να πάμε κάπου και να τα αφήσουμε όλα πίσω? Πολύ. Κι εγώ σε σκεφτόμουν συνέχεια. Με έκανες πολύ ευτυχισμένο τώρα. Ναι, θα μιλήσουμε αύριο το πρωί. Γεια σας. Επιτέλους γύρισες. Επιτέλους σας βρίσκω. Τι είναι αυτές οι γλυκές? Αποφάσισες να αλλάξεις τη λαϊκή? Απλά αποφάσισα να μην σου κάνω καμία σκηνή ούτε παράπονα. Θα γίνω ξανά η γυναίκα που θέλεις να είμαι. Μάλιστα. Θα παίζεις θέατρο δηλαδή, α? Υπέροχα. Έλα, έλα, μην τσακωθούμε ακόμη δεν ήρθες. Πήγαινε πάνω, κάνε ένα μπάνιο και έλα να σου δείξω πόσο πολύ σε αγαπάω. Καλώς ήρθες λοιπόν στον τόπο μου και επίσημα. Ο Μάρκος μου είπε ότι θέλεις πολύ να με γνωρίσεις. Γι' αυτό είπα ένα ψέμα για να πάρω άδεια. Ναι, το ξέρω. Τώρα σε λίγο έρχεται και η αδερφή μου να τα πούμε όλοι μαζί. Εντάξει, το ξενοδοχείο, ε? Ναι, ναι, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι έχεις φοβερές σπουδές. Ξέρω τα πάντα για σένα βέβαια, αλλά ήθελα να σε δω και από κοντά. Χαίρετε. Καλώς ήρθες. Θα σας συστήσω. Η αδερφή μου η Αναστασία, ο Αντώνης. Ο Αντώνης είναι ο άνθρωπός μας. Θα μας βοηθήσει να καταστρέψουμε τους αμπελώνες των Ματέων στην Κύπρο. Χαίρο πολύ. Κι εγώ. Έλα, Δημήτρα, εγώ είμαι. Ναι, όχι, σου μιλάω σιγά για να μην με ακούσει ο Αχιλλέας.
Άκου γρήγορα. Χθες με το που γύρισε αργά το βράδυ κατά τις 11.30, τον άκουσα που μιλούσε με κάποιον στο τηλέφωνο. Ναι, και όχι, δεν πρόλαβα να τον ακούσω. Γιατί μόλις με πήρε αίτηση, το έκλεισε απότομα. Ναι, αυτό έκανα τώρα. Και η κλήση ήταν προς διευθυντή τράπεζας. Όχι βέβαια, αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Εντάξει, εντάξει, αυτό θα κάνω. Έλα, έλα, κλείσε γρήγορα πριν 2.000 από τον μπάνιο. Έλα, Χιλέα, μπορώ να μιλήσω. Με έκανες πολύ ευτυχισμένο τώρα. Ναι, θα μιλήσουμε αύριο το πρωί. Γεια σας. Επιτέλους. Αχιλλέα. Ποιο δικαίωμα, ρε. Με ποιο δικαίωμα κάνεις κλήσεις από το κινητό μου. Με ελεγχείς. Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει η ευρυδική. Ήθελα να σου αποδείξω ότι έχεις γκόμενα. Αυτόν τον Αχιλλέα. Κάνατε έρωτα. Όχι βέβαια. Κρίμα. Μου είπε ο Σύφης ότι έβαλες χέρι σε όλη την περσινή σωδιά του Μαρθέων. Τι έκανες ακριβώς. Αύξησα την πτυτική. Να καταλάβω κι εγώ τι λέτε. Προφανώς ο Αντώνης εννοεί ότι έβαλε ξύδι μεγάλης οξύτητας. Σε όλα τα βαρέλια, έτσι. Ακριβώς. Σε σκέφτομαι, Μελινά. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να χαρώ τίποτα γιατί είμαι μακριά σου. Εσύ, με σκέφτεσαι καθόλου? Ναι. Έτσι, απλό και σκέτο, ναι. Καθένας κοιτάζει το συμφέρον του. Όταν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, θα σας ειδοποιήσω. Ωραία. Περιμένω τηλεφώνημά σας. Αντίο, κύριε Χαρτζή. Θα τα πούμε το βράδυ. Το πήρες στο σημείωμά μου? Ναι, σε ευχαριστώ πολύ για το λουλούδι. Κάνει προσπάθειες όμως. Δεν μπορείς να πεις. Εδώ άφησε όλες του τις δουλειές μόνο και μόνο για να σου δώσω ένα φυλάκι. Πολύ κουτσομπολά έχεις γίνει τελευταία, Κωνσταντίνα, το ξέρεις. Εγώ καλά. Μπουμπού! Πού είσαι, ρε Μπουμπού, σε έψαχνα σαν τα χιόνια. Δεν είναι η Μπουμπού, λέμε λύσαξες. Πού χαθήκεσαι, σε κατάπιε γη.